Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Lifestyle. Τι κάνετε, πώς είστε, λοιπόν. Είμαι πάρα πολύ έτσι συγχυσμένος σήμερα πραγματικά, γιατί μια είδηση που ακούσαμε αυτές τις τελευταίες μέρες ήταν λίγο σοκαριστική βέβαια, όσον αφορά για μια δασκάλα καθηγήτρια, η οποία βέβαια αποπλανούσε, ή μάλλον ψάρευε εντός εισαγωγικών, αλίευε από το Facebook κάποια 15χρονα. Και θέλω έτσι να το συζητήσω με το παρεάκι μου σήμερα, που δεν είναι βέβαια άλλη από την Έφη. Γεια σου, Έφη μου. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Πολύ, πολύ καλά. Ταιριάζουμε πάρα πολύ σήμερα. Στα έτσι, μαύρα, εντάξει, έχω και λίγο κοκκινάκι. Νίκο. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, είμαι και εγώ, είμαι συγχυσμένο γιατί αυτή η καθηγήτρια δεν είναι στην Ελλάδα και είναι. Πού είναι? Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Οπότε άμα έψαχνα να τη βρει, στο Facebook. Δεν τη βρήκα, γι' αυτό. Θα το συζητήσουμε λίγο. Έλενα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά. Δεν γίνεται καλύτερα. Ξεκούραστη, είναι μια χαρά, είναι. Χαμογελαστή. Ό,τι πρέπει. Άσπρο φωτεινότατο. Βέβαια. Και ωραία αντιμένη. Άσπρο φωτεινό. Εσύ πώς είσαι, κύριε Ζήσου? Πού είναι ο Ζήσου? Πώς είστε, είστε καλά? Πολύ καλά. Τι έγινε, όσο πάνε αυξάνονται, βλέπω τα αυτά, τα τατού, τι γίνεται. Μήπως χτύπησες κανένα καινούριο? Τι γίνεται μας? Κανα δυο καινούρια. Πού? Πλευρά. Α, γνώμησα απόκρυφα σημεία. Νόμιζα κι εγώ έτσι κάτι τέτοιο, φανταζόμουν. Μπορείς να μας τα δείξεις δηλαδή κάποια στιγμή? Κάποια στιγμή. Στην παραλία, στα παρτάκια το καλοκαίρι. Α, τα καλοκαίρι. Γιατί τώρα δεν μπορείς? Γιατί? Τώρα είμαι στο στούντιο να τα δείχνει. Έτσι. Δεν κάνει. Αλλά τώρα μας άναψες. Πες για την ιστορία με την καθηγητριούλα. Όχι, για την ιστορία θα μιλήσουμε. Μετά. Το χρήμα θα πες πρώτα και μετά. Πρώτα συμπορικούς και μετά ό,τι θες. Ακριβώς. Πάμε. Προσφορά καρεκλόραμα. Τώρα καρέκλα γραφείου από 49 ευρώ. Καρεκλόραμα. Δεύτερο χιλιόμετρο Χαλκιδόνας Γιαννιτσών. Ονειρεύεσαι τον επαγγελματικό χώρο που θέλεις να φτιάξεις? Στο καρεκλόραμα δουλεύουμε για το όνειρό σου. Παράγουμε, εισάγουμε, διαθέτουμε ό,τι πιο καινούριο σε ασυναγώνιστες τιμές. Καρεκλόραμα. Έλα και δες. Προσφορά καρεκλόραμα. Τώρα, σαλόνια από 449 ευρώ. Καρεκλόραμα. Δεύτερο χιλιόμετρο Χαλκιδόνας Γιαννιτσών. Turn the paper, hey, hey, hey. I don't know about you, but I'm down.
Επιστροφή λοιπόν. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, lifestyle και σήμερα κοντά σας λοιπόν και ξεκινήσαμε έτσι με ένα hot θέμα κατά κάποιο έτσι, τρόπο, ας το πω έτσι, καυτό. Γιατί όταν βλέπω την Espresso να έχει ολόκληρη, το πρωτοσέλιδο ολόκληρο και όλες οι εφημερίδες να έχουν αυτό τα το θέμα. Τα κανάλια όλα και τα δελτία ειδήσεων, όλοι ασχολήθηκαν με το θέμα. Όλοι ασχολήθηκαν με την 22χρονη αυτή η καθηγήτρια, η οποία λέει ψάρευε μέσω Facebook 15χρονα και μετά το τι γινότανε. Πανικός. Ένας Θεός το ξέρει. Τα 15χρονα και... πάντως νομίζω περνούσαν καλά. Υπέροχα. Δεν το καταλάβω γιατί όμως τόσο μικρή καθηγήτρια έψαχνε τόσο μικρούς. Συνήθως γίνεται με πιο μεγάλες σε ηλικία γυναίκες να θέλουν μικρούς. Ξεκίνησε την καριέρα της από νωρίς. Έβλεπε έτσι στο μέλλον. Ναι, ναι, ναι. Ίσως, ίσως το, τα νέα παιδιά της άρεσαν περισσότερο. Και τι, αυτό το παιδί 15 χρονών πήγε και την κάρφωσε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τι εννοείται. Μα δεν είναι έτσι. Όχι, η μητέρα του δεν κατάλαβε ότι. Νομίζω η μαμά ενός παιδιού είδε κάποιες συνομιλίες. Συνομιλίες στο Facebook. Παιδιά, και πώς το κατάλαβε. Ή από τις συνομιλίες που. Όταν βλέπει από τις συνομιλίες, μπορεί να ήταν κανονισμένη κάποια συνάντηση. Εκτός του, ότι είπε ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία μαζί του και θα ήθελε. Πάρα πολύ να επαναληφθεί όλη αυτή αυτό η διαδικασία. Και έδινε η καθηγήτρια έδινε και συγκεκριμένη. Διατροφολογικές ακριβώς. Διατροφή για να είναι ντούρο το παιδί. Ακριβώς, ντούρο θέλει κανονικά. Τη δώσανε λάδι, κυπριακή, όχι, κριτική γραβιέρα, τυρί, κάτι τέτοιο. Τη δώσανε όλη τη συνταγή. Την κριτική διατροφή, η οποία ναι, όντως. Πόσο και πάλι τη βρούμε, πού θα τη βρούμε. Γιατί έχει πρόβλημα. Όχι. Στη δίνω και εγώ, δεν υπάρχει. Εσύ, για ποιο πρόβλημα. Και εμεί τόσο χρόνο δεν υπάρχει. Βλέπω στο Facebook συνέχεια το όνομα τη καθηγήτρια. Δεν το βρήκα όμω. Δεν το βρήκε. Να ρωτήσω κάτι. Εσύ, σαν πατέρα, να μου έβλεπε αυτό το γιο σου να μιλάει μια καθηγήτρια, θα το κάρφωνε. Όχι, βέβαια. Ωραία. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Εύφη, σαν μάνα, εσύ θα το έλεγε. Εγώ δεν ξέρω, νομίζω. Θέλω να δω την γυναικεία που σου καταλαβαίνω. Ναι. Δεν θα το πήγαινα τόσο πολύ, δηλαδή να το πάω σε καταγγελία, μήνυση κλπ. Αλλά θα τη πει να τη πω ένα μπράβο. Όχι, αλλά θα την έδερνα νομίζω την ίδια. Δεν ξέρω. Δηλαδή το παιδί μου. Οι ίδιες που το βλέπουν οι γυναίκες. Το αγόρι μου. Το αγοράκι μου. Εμείς θα περιβαλευόμασταν. Το αντίθετο. Ο Πασάκ. Εγώ. Ο Μορφάντα μου. Να το θέσω λίγο αλλιώς. Δηλαδή ένας πατέρας άμα έβλεπε αυτά για το κοριτσάκι του το 15χρονο. Θα το τελείω διαφορετικά. Α, εκεί τα αλλάζουμε. Ναι, εκεί τα αλλάζουμε. Εκεί τα αλλάζουμε. Τα κορίτσια. Ανατολίτες. Αυτά τα ταμπού της ελληνικής κοινωνίας είναι αυτά. Ο γιος μου έτσι και το έκανε αυτό το πράγμα, θα παρέλεσαι τα έκανα. Ναι, ορίστε. Τι από ψέματα. Παρέλαση τα έκανα. Δεν θα πάμε μπροστά. Γιατί να μην πάμε μπροστά, δεν κατάλαβα. Ότι πήγε με 22χρονη. Ναι, γιατί άσχημα είναι, δεν κατάλαβα. Αλλά άμα ήταν η κόρη σου με τον 22χρονο το δάσκαλο. Όχι, εκεί ήταν ξύλο, εντάξει, το λέω τώρα. Ξύλο στην δράμα. Έτσι το βλέπουμε και εμείς και τα αγόρια. Μα σου λέω πώς σκέφτεται σήμερα η ελληνική κοινωνία. Κακός, πρέπει να πάει πιο μπροστά, να τα δει ίσα τα πράγματα. Εδώ είχα κάποια μηνύματα στο Facebook από κάποιους φίλους, ξέρω εγώ, ο 55 Κώστα, σε παρακαλώ πολύ. Μου λέει, πού μπορώ να βρω την καθηγήτρια. Γιατί να ψάχνει τη συνταγή. Στο Facebook. Άκου τώρα φάση. Είναι δυνατόν. Άτεντε. Τι είπες. Είναι. Μα πού ξέρω πότε βγει. Μα δεν ξέρουμε ούτε καν το όνομά της. Πάντως βρήκε τον πελάτη όπως και να έχει, έτσι. Φυλακή βρήκε είναι τον τώρα. Πελάτη. Είναι τώρα νομίζω μέσα. Σε ποια φυλακή είναι. Ναι. Πόσα χρόνια. Έχω, εντάξει. Θα γίνει. Μέχρι να γίνει ενήλικο το παιδί και να πει. Αλλά εντάξει, ήταν πολύ παρατραβηγμένο αυτό το πράγμα. Και είχε ένα στάνταρ με την ηλικία 15 χρονών. Όχι, ρε παιδιά, έρχεται είναι το παιδί αυτό 15. Άλλο μπορούσε να 17. Έψαχνε κάποιου μαθητέ μέσα από το Facebook. Ήθελε εφήβου. Να του ξεθαρεύει. Ακριβώ. Να του μαθαίνει. Αυτή δεν ήταν μόνο δασκάλα. Ήταν δασκάλα του έρωτα. Έτσι, κακό είναι. Να οδηγήσει τα παιδιά στο σπίτι. Τέλο πάντων, είπαμε, το βλέπει από τη δικιά σου πλευρά σαν άντρα. Δεν το βλέπει τώρα. Η μάνα τώρα πώ θα το δει. Ακριβώ. Λοιπόν. Πάντως τυχερά το παιδί αυτό, τέλος πάντων. Ναι. Το μίλησε. Να σας πω, πλάκα κάνουμε. Έτσι, μην στέλνετε μηνύματα για να μου λέτε αυτό και αυτό. Πλάκα κάνουμε. Εννοείται ότι κάνουμε πλάκα. Αλλά κοίτα να δεις στο Facebook τι κάνει, έτσι. Τι γίνεται μέσω Facebook πλέον. Έχουν γίνει όλα. Αχταρμάς. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ξεκινήσουμε ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε την τιμητική μας στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια. Παίξαμε παντού. Βέβαια, παίξαμε παντού. Και ξεκινάμε από Ράδιο Αρβίλα, εγώ νομίζω. Από τους Ράδιο Αρβίλα, οι οποίοι μας σχολίασαν. Ναι, σχολίασαν ποιον όμως, ξέρετε ποιον. Εδώ το καμάρι μας. Νίκος Κουφός. Νίκος Κουφός, κυρίες και κύριοι. Ο θρήσκος. Καλά, να σου πω κάτι. Εγώ είπα σταυρών με τη Βασιλόπιτα. Ναι. Ο σταυρός τι σχέση είχε, μπορείς να μου πεις.
Να κάνεις το σταυρό σου. Δεν είπε σταυρώνουμε. Ναι, είπε. Να κάνουμε το σταυρό, είπε. Όχι. Να κάνουμε το σταυρό στα βασιλόπιτα. Τι λέει ο Ρόμπο. Λοιπόν. Θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, πάμε έτσι να δούμε το βίντεο και να το σχολιάσουμε. Μπορούμε. Διάφορες παρεξηγήσεις με την βασιλόπιτα. Αυτό το να σταυρώνεστε βασιλόπιτα. Ναι, ναι. Το να σταυρώνεστε, αυτό δημιουργεί παρεξηγήσεις. Ένα κομμάτι για το στούντιο, ένα κομμάτι για το παιδί. Λοιπόν, μπορούμε να το κόψουμε. Δεν εννοούσε αυτό. Είπα και να κάνουμε το σταυρό οπωσδήποτε. Δεν εννοούσε αυτό, αγόρι μου. Δηλαδή, αν είναι δυνατό. Μπερδεύτηκες ή το έκανες έτσι. Αυτό κατάλαβα. Κάνουμε το σταυρό και κάνουμε πρώτα για να. Γιατί στο σπίτι όταν κόβεται τη Βασιλόπιτα κάνει το σταυρό σου. Όχι, λέω εδώ στην εκπομπή μόνο θα φτιάξει το σταυρό. Τι λέει. Πολύ θρησκευτικό. Οι άλλοι που δεν το κάνουν. Οι άλλοι που δεν το κάνουν τι λένε. Κανονικά. Γιατί το κάνουμε όλοι. Εντάξει, ήταν καυστικό, ήταν ωραίο. Δεν ήταν κάτι ούτε να μας κοροϊδέψουν ούτε τίποτα. Όχι, βέβαια. Ωραίο το στιγμή. Είναι καλή πάρα πολύ ωραίο ήταν. Πολύ καλό. Αλλά ειλικρινά σου δεν πρόσεξα ότι έκανα σταυρό σου. Ούτε εγώ, γιατί εμείς είχαμε στραμμένο το βλέμμα μας εκεί στο Βασιλόπουλο. Όχι, προσέξατε όμως που το έκανα για να έξω. Δεν το προσέχετε. Δεν με προσέχουν. Πρέπει να σε βάζουν την αρφή λέγοντας να σε προσέχουν. Όλοι βλέπουμε την Βασιλόπουλο. Δεν έβλεπα το τι έκανες εσύ. Και μετά πρόσεξα. Μια ώρα, παιδιά. Είναι δυνατό. Μου πήραν τηλέφωνο και μου λέγανε ότι σα έπαιξε αυτό ο κανένα. Λέω και τι ρέω, ότι κάναμε τίποτα ξέρω εγώ γι' αυτό. Εγώ το έβλεπα κιόλα στο σπίτι, δηλαδή δεν α, το είδα. Live το έβλεπα. Έπαθα σοκ, ήμουν εκεί στην κουβερτούλα μου, χάζε παράδειγμα αρβίλα και δεν και βλέπω τον κουφό. Είδε και την προηγούμενη εκπομπή που ήταν. Η προηγούμενη εκπομπή ήταν γνωστή σου. Έπαιξε αμέσω μετά. Από ένα στιγμιότυπο που κόβανε Βασιλόπιτα στο Europe One. Σε ένα άλλο κανάλι, ναι. Εκεί πέρα και δίνανε δώρο ένα αντίσκηνο. Και ήταν παλιοί συνάδελφοι, δηλαδή ήμουν εκεί παλιότερα. Και τους βλέπω πρώτα αυτούς, σοκάρομαι και στα καπάκια δεν προλαβαίνω να συνέλθω. Βλέπω τον κουφό. Λέω τι γίνεται, παιδιά. Τι γίνεται. Διπλή ζάλη. Λοιπόν, Μάρτσα, τι θα ακούσει, δεν γίνεται. Έπρεπε να είμαστε κι εμείς. Τώρα θα δείξουμε και την τιμητική όμως άλλα κανάλια που είναι ο Τάσος. Ναι. Αθήνα, πάμε. Λοιπόν, πού θα πάμε? Πάμε στο Μέγκα. Πάμε Μέγκα. Μέγκα πρωινό. Πάμε Μέγκα, βέβαια, είναι πραγματικά που δείξαμε μια συνέντευξη δική μου που είχα πάρει από τον Χρήστο Χολίδη πριν αρκετά χρόνια, πολύ βέβαια. Παλιά. Για να μην ήταν η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη ως τραγουδιστής. Θέλω να σας πω ότι ήταν μπασκεμπολίστας, μοντέλο και μετά βέβαια ξεκίνησε μετά το τραγούδι. Μοντέλο βέβαια στην εκπομπή της Ρούλας Κορομιλά, το Μπράβο. Και από εκεί άρχισε να ξεφαρέψει. Αυτή την εκπομπή αναδείχθηκαν πάρα πολύ. Πάμε να δούμε πώ μα έχουν σχολιάσει. Πάμε. Έχει ενδιαφέρον. Δεν ήταν εσύ τότε με κανένα σε μένα. Όχι. Καμιά εκπλήση. Δεν υπάρχει. Ο οποίο ξεκίνησε από το χώρο του modeling, μα ήρθε από την Αθήνα, αλλά αγαπήθηκε πάρα πολύ εδώ στη Θεσσαλονίκη και κυρίω από το Ρόφυλλο. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, Χρήστο Χολίδη. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε καταρχήν από του Αγίου Βαλεντίνου, ήταν προχθές καταρχήν. Γιόρταζες. Ναι, και προχθές και κάθε μέρα. Να ξεγιορτάζεις κάθε μέρα, όμως, έτσι. Κάνω... λοιπόν, θα μην ξεχνιέμαι. Τι είναι ο έρωτας για σένα? Ο έρωτας, πιστεύω, είναι βασικό στοιχείο για να χαμογελάς, να είσαι καλά, να αισθάνεσαι καλά. Γιατί αν δεν είσαι καλά, δεν μπορεί να πας καλά στη δουλειά σου, στη ζωή σου, να κοιμηθείς καλά. Να πω κάτι, πώς είναι η κινητήριος δύναμη για όλους μας τελικά? Ναι, όποιος πει τα αντίθετα είναι ψεύτης, πιστεύω. Δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είσαι ερωτευμένος, αλλά να αγαπάς αυτό που κάνεις. Ναι. Πρέπει να το αγαπάς αυτό που κάνεις. Και πρέπει να είσαι πιο. Όπως είσαι με τις σχέσεις σου, να είσαι και με τη δουλειά σου. Όπως προσπαθείς για να είσαι κάτι, να κάνεις μια σχέση, πρέπει να το κάνεις αυτό και για τη δουλειά σου. Α, ωραία. Τι. Παιδιά, μια χαρά ήταν το παιδί. Εγώ που δεν τον ήξερα, δεν είχε αλλάξει καθόλου. Όχι. Είναι ορίμαστε μεγάλη.